Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τα δύο ιστορικά ιδρύματα παραμένουν κλειστά για 11η συνεχόμενη εβδομάδα, κρατώντας ομήρους χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους, λόγω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης και της άρνησης διαλόγου του Υπουργείου Παιδείας με τους διοικητικούς υπαλλήλους και τις Βρετανικές Αρχές για τη διαθεσιμότητα. Χθες υπάλληλοι στο ΕΚΠΑ κήρυξαν νέες κυλιόμενες 48 ώρες απεργίες για σήμερα και αύριο και το διήμερο Πέμπτη Παρασκευή. Την ίδια στιγμή και οι 9 σχολές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τελούν υποκατάληψη από ομάδες φοιτητών. Οι διοικητικοί υπάλληλοι παραμένουν ανυποχώρητοι, τονίζοντας ότι διάλογος θα υπάρξει με το Υπουργείο Παιδείας μόνο αν αποσυρθεί κοινή υπουργική απόφαση για τη διαθεσιμότητα και ξεκινήσει συζήτηση από μηδενική βάση για την κατανομή του προσωπικού των πανεπιστημίων. Οι καθηγητές και οι φοιτητές να προσέχουν να κάνουν μαθήματα. Από εκεί και πέρα. Να δούμε ποιος θα παρεμποδίσει αυτήν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Γιατί όπως είπατε και εσείς, κύριε Βρετεντέρη, το Πανεπιστήμιο για τους φοιτητές είναι για την ακαδημαϊκή διαδικασία. Δήλωσε ακριβώς όλα τα παρεμποδίσματα. Όλα συλλαμβάνονται όσοι παρεμποδίζουν. Συλλαμβάνονται σε ερώτηση, είπα, θα εφαρμοστεί ο νόμος. Ναι. Ο νόμος λοιπόν, εάν παρεμποδιστεί κάποιος από το να μπει. Κανένας δεν υπεράνει του νόμου. Γιατί να παρεμποδιστεί το αμφιθέατρο, οι καθηγητές και οι φοιτητές να λειτουργήσουν. Ανοιχτό άφησε ο Φώτης Κουβέλης το ενδεχόμενο συμμετοχής της Δημοκρατικής Αριστεράς σε ενδεχόμενη μελλοντική κυβέρνηση της Αριστεράς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στη χώρα μας χρειάζονται κυβερνήσεις συνεργασίας. Η Ελλάδα έχει εγκαταλείψει τις μονοκομματικές κυβερνήσεις, η ίδια η ζωή έχει εγκαταλείψει αυτές τις κυβερνήσεις και χρειάζονται στη χώρα μας κυβερνήσεις συνεργασίας. Και εμείς το αποδείξαμε αυτό ως αναγκαιότητα τον Ιούλιο του 2012. Αλλά οι κυβερνήσεις συνεργασίας πρέπει να είναι ουσιαστικά συνεργατικές κυβερνήσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε ούτε μονοκομματικές συμπεριφορές, αλλά και αυτό που παράγει η συνεργατική κυβέρνηση, η όποια συνεργατική κυβέρνηση, να αντανακλά στην ασκούμενη πολιτική. Δηλαδή να γίνεται κτήμα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και του αποτελέσματος που επιδιώκει η χώρα. Άρα δεν το απορρίπτεται. Βεβαίως. Η χάραξη νέων ορίων μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που ανέφερε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει το μέλλον για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Στο στόχαστρο του Υπουργείου μπαίνουν οι υπάλληλοι της καθαριότητας στα κτίρια σχολείων και δήμων, αφού όπως όλα δείχνουν οι περιπτώσεις των σχολικών φυλάκων έχουν δείξει το δρόμο που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση. Το έργο των υπηρεσιών αυτών θα το αναλάβουν ιδιώτες με φθηνότερα εργατικά χέρια, άρα μικρότερο κόστος για το κράτος. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, υπάρχουν περίπου 5.000 καθαρίστριες σχολείων και άλλες περίπου 3.000 που υπηρετούν στην καθαριότητα δημοτικών κτηρίων. Στην ίδια ακριβώς λογική προσκατάργηση φαίνεται πως πάνε υπηρεσίες φύλαξης δημοτικών εγκαταστάσεων, κτηρίων των Δήμων κλπ. Στον τομέα αυτό απασχολούνται περίπου 3.000 άτομα. Προβάδισμα 3,3% παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρεία Παλμός Ανάλυσης για λογαριασμό της ενημερωτικής ιστοσελίδας tvxs.gr. Συγκεκριμένα στο ερώτημα, αν είχαμε σήμερα εθνικές εκλογές, ποιο από τα παρακάτω κόμματα θα ψηφίζατε, ΣΥΡΙΖΑ απάντησε το 22% των ερωτηθέντων και Νέα Δημοκρατία το 18,7%. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Χρυσή Αυγή με 8,3%, ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 4,3%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 3,8%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα με 3,7%, η Δημοκρατική Αριστερά με 1,8%, η Οικολόγοι Πράσινοι με 1% και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Ναγερμός με 0,8%. Άλλο κόμμα απάντησε το 3,8% των ερωτηθέντων, δεν έχω αποφασίσει απάντησε το 15,3%, Άκυρο Λευκό απάντησε το 5,1%, δεν θα ψηφίσω το 8,9% και δεν ξέρω, δεν απαντώ το 2,5%.